Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια εκπομπή τα Ενδήμο. Σήμερα το θέμα μας είναι δυσάρεστο. Θα μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, επιχείρησης, γενικότερα για τους πληστηριασμούς περιουσίας που από εδώ και πέρα θα πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτή τη διαδικασία. Θα περάσω γρήγορα στους καλεσμένους μας. Θα ξεκινήσω από την κυρία Χαραλάμπους Ευαγγελία, μέλος Επιτροπής Νομικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε και το δημόσιο βήμα να αναπτύξουμε τις απόψεις μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καζακόπουλο Παναγιώτη, καλησπέρα σας, και τον κύριο Αποστολίδη Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Οι οποίοι είναι εκπρόσωποι της μιας συλλογικότητας από το Κοροπή, όπου είναι, η συλλογικότητα είναι κατά των πληστηριασμών στα Μεσόγεια. Έτσι. Από την Λαϊκή Ενότητα, τον κύριο Σαλαφιανό Δημήτρη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητος, και από την Ένωση Κεντρών, τον κύριο Κουτουλάκη Γιώργο, αναπληρωτή βουλευτή στο υπόλοιπο Αττικής και υπεύθυνο μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ένωσης Κεντρών. Μάλιστα, κύριε Κουτουλάκη, είχατε μια αποχώρηση από την Ένωση Κεντρών, του κυρίου Καρά. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Χαιρετίζω και τους εκλεκτούς συνομιλητές και την κυρία εκπρόσωπο, την γυναίκα της εκπομπής σήμερα. Ακούστε, η πολιτική γεννά συνθέσεις, αντιδράσεις, αντιστάσεις, ακόμα και σε κόμματα. Δεν θα πω οτιδήποτε για τον κύριο Καρά, επειδή μας συνδέει μια φιλία χρόνων, όπως και τον πρόεδρό μας. Επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης. Θεωρώ όμως ότι δεν θα έπρεπε να πω οτιδήποτε άλλο. Δεν γνωρίζω ακριβώς τους λόγους, όμως τονίζω το εξής, ότι η Ένωση Κεντρών, όπως και τα κόμματα σήμερα, εξέλεξαν ένα αριθμό βουλευτών με βάση τα ποσοστά με λίστα. Δεν είναι σταυρός, όπως να επικαλείται οποιοδήποτε πολιτευτής ή βουλευτής, ότι με ψήφισε ο λαός μας να εξαρτητοποιούμε. Όποιος διαφωνεί με πολιτικές, γενναία και έντιμα, υποβάλλει την παραίτησή του στο κόμμα του και πάει σπίτι του. Από εκεί ύστερα, αυτό έχω να πω στον κύριο Καρά, τον οποίο εκτιμώ. Τέλος πάντων, εντάξει, απλά το ανέφερα αυτό γιατί είναι και στην... Βεβαίως, προλίγων ωρών έγινε η κεντρική, η διευρυμένη κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία μίλησε ο πρόεδρός μας, σε στελέχη και σε όλη τη χώρα για τις θέσεις, για τις αντιθέσεις, για τις απόψεις, για τα προβλήματα, σε όσα γίνονται σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή τη χώρα, αυτές τις δύσκολες εποχές. Άρα, για να κλείσω αυτό, ο κύριος Καράς πήρε το δρόμο του, εμείς συνεχίζουμε, έρχονται εκατοντάδες νέα στελέχη και η προοπτική δεν είναι να αποχωρεί ένας, αλλά σημασία έχει να γίνεται πραγματικά δουλειά στο Κοινοβούλιο και γόνιμη παρουσία για το καλό της χώρας. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που όλα σαρώνται, όλα είναι στο κόκκινο. Από τα δάνεια μέχρι τη ζωή μας. Μιας και είπατε κόκκινο, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση από την συλλογικότητα. Θέλω να μας πείτε με λίγα λόγια τι ακριβώς στην ουσία κάνετε. Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογικότητα? Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από κόμματα? Είναι μια κίνηση που, τέλος πάντων, όλοι οι άνθρωποι έχουν πει εκεί στο Κοροπή? Αλλά βέβαια αυτό το ακούμε ανά την Ελλάδα ότι γίνεται. Πάμε να ανατρέψουμε μια κατάσταση. Θεωρείτε ότι γίνεται δουλειά με αυτό? Καταρχήν να πούμε λίγα πράγματα για το πώς ξεκίνησε αυτό. Αυτό ξεκίνησε το 2013, το Σεπτέμβριο του 2013, από ένα ειρηνοδικείο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και μεταλαμβαδεύτηκε όλη αυτή η προσπάθεια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι εμείς το 2014 μαζευτήκαμε και δημιουργήσαμε μια συλλογικότητα η οποία και πολιτική άποψη έχει και κομματικές επιλογές έχουν τα μέλη της. Τα κάναμε όμως λίγο στην άκρη, διότι όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να προστατεύσουν, έπρεπε να δημιουργήσουμε δηλαδή εκείνες τις ανθρώπινες ασπίδες που θα προστατεύσουν την περιουσία του λαού, η οποία από το 2010 ξαφνικά άρχισε να μην μπορεί να προστατεύεται. Έτσι λοιπόν τι κάναμε, είπαμε να σταματήσουμε τους πληστηριασμούς. Να δώσουμε δηλαδή την ευκαιρία σε ανθρώπους να μπορέσουν να παραμείνουν τουλάχιστον στο σπίτι τους. Ναι, άρα έτσι λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, στην ουσία δηλώνεται στα ειρηνοδικεία μια παρουσία και αποτρέπεται ένα πληστηριασμό, ο οποίος όμως, ωραία, δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει όμως μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Θα ξανασταματήσει. Θέλω να πω ότι
Και να ανοίξουμε και λίγο τώρα πλέον την κουβέντα, ότι το πρόβλημα δεν είναι, μάλλον το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε με αυτή την κατάσταση. Έτσι. Ακριβώς. Η αιτία του προβλήματος είναι άλλη. Έτσι, δεν είναι. Δεν είναι η λύση. Και μιας και είπαμε ότι είστε και νομικός, κυρία Χαραλάμπους, όπως και εσείς κύριε Σαλαφιανή, είστε νομικός, έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Μαχόμενοι δικηγόροι. Άρα λοιπόν, έχετε άποψη τώρα από αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι θα έρχονται πολλοί στα γραφεία σας άνθρωποι οι οποίοι. Σειραίων. Όμως. Αυτοί οι άνθρωποι για να έχουν μπει στο βάσανο της δημοπρασίας σημαίνει ότι δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν χρήματα ούτε να υπερασπιστούν την περιουσία τους. Έρχονται για να πληροφορηθούν τι μπορούν να κάνουν, αλλά συνήθως ή είναι πολύ αργά, έχουν χάσει κάποια ένδυκα μέσα ή δεν έχουν τα χρήματα για να προβούν στα απαιτούμενα ένδυκα μέσα. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί και την επιτυχία κάποιου ένδικου μέσου. Ειδικά όταν έχεις βεβαιωμένα χρέη από την εφορία, όταν έχεις μία δανειακή σύμβαση, άρα έχεις αναλάβει μία υποχρέωση, τι να προτάξεις από εκεί και πέρα. Έχεις πράγματα να πεις, μπορείς να κάνεις διάφορες δίκες, αλλά το κόστος είναι τόσο ψηλό που αποκλείεις στην ουσία τον ενδιαφερόμενο από το να υπερασπιστεί με κάθε δυνατό νόμιμο τρόπο την περιουσία του. Άρα, λοιπόν, γιατί έχουν θεσμοθετηθεί πράγματα παράνομα γι' αυτό. Αντισταγματικά και παράνομα. Τι εννοείται παράνομα και αντισταγματικά δηλαδή. Έχει θεσμοθετηθεί αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά, τι να πιάσουμε τώρα, τον ΕΜΦΙΑ. Ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας λόγος που βαραίνει την κατοικία. Βαραίνει την κατοικία και την περιουσία, την ακίνητη. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει λόγω του ΕΜΦΙΑ. Όχι μόνο. Έτσι. Τα δάνεια, τα κόκκινα. Τα κόκκινα δάνεια. Να πιάσουμε να μιλήσουμε για την κατοικία, γιατί αυτό είναι και που απασχολεί και όλα σχετικά. Έχει γίνει ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Έχουν δοθεί 275 περίπου δι στις τράπεζες. 80 δι σε μετρητά και τα υπόλοιπα σε εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, το οποίο σημαίνει ότι εμείς οι Έλληνες πολίτες θα κληθούμε και θα πληρώσουμε εφόσον οι τράπεζες δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, και ενώ θα έπρεπε να έχουν κουρέψει ανάλογα τα ιδιωτικά χρέη και να τα έχουν και διαγράψει μάλιστα στην Αμερική που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα του Αμερικανού πολίτη οι τράπεζες, διαγράφηκαν τα δάνεια. Εδώ ούτε συζήτηση δεν έγινε. Θα ρίξει και τους το χρωστούσαμε, τους κάναμε ένα δώρο την ανακεφαλοποίησή τους και αυτοί έρχονται και παίρνουν τηλέφωνα με τις εισπρακτικές εταιρείες και τρελαίνουν τον κόσμο. Άλλο θα ρίξει και είναι απόλυτο δικαίωμά τους να διεκδικήσουν αυτά τα οποία δεν έχει πετιότητα και δεν μπορεί να πληρώσει ο πολίτης. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι εδώ. Και τα πληρώνει αμέσως με φορολογία. Θα ήθελα λοιπόν να πω κάτι, κύριε Σαλαφιανέ, σε εσάς. Βέβαια το ερώτημα είναι για όλους, έτσι, άρα μπορείτε να παρεμβαίνετε. Είμαι ένας πολίτης. Πάω στην τράπεζα να πάρω ένα δάνειο. Εντάξει. Πατρεμένος. Το δάνειο που θέλω να πάρω είναι για να αγοράσω ένα σπίτι αξίας 200.000 ευρώ. Η τράπεζα, τα οικονομικά μου στοιχεία δεν θα τα κοιτάξει. Φυσικά θα τα κοιτάξει. Ένα. Το θέμα είναι βέβαια από τι έχει συμβεί από τότε που έχετε πάρει το δάνειο, δηλαδή πρώτη μνημονίου και πρώτη κρίση, μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν κοιτάει τα οικονομικά στοιχεία. Δεν βλέπει ότι εγώ, ένας μισθωτός, μαζί με τη σύζυγό μου, αν υπάρχει σύζυγο, μπορεί να έχουμε, και τώρα μιλάω για εισοδήματα του 2012, έτσι, για τα του 2012 και πριν. Το 2012 δεν δίνανε πια δάνεια. Έτσι. Και πριν. Είχε κλείσει κάτι. Λέω το εισόδημα από και το 2012 πριν. Και μετά στέρεψε. Το εισόδημά μου μπορεί να ήταν και των δύο μαζί 2.000 ευρώ. Έτσι. Η τράπεζα λοιπόν, πώς μου εγκρίνει εμένα ένα δάνειο για αγορά ενός σπιτιού αξίας, εμπορικής αξίας 200.000 ευρώ, δεν βλέπει ότι εγώ εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτό το πράγμα. Στην πορεία,
Μπορεί στην αρχή να μπορώ, αλλά μετά είναι σίγουρο ότι θα μπορώ. Γιατί αν θα πάρω εγώ ένα δάνειο, το οποίο θα είναι για τα επόμενα 40 χρόνια, θα μου βγει μια δόση 700-800 ευρώ το μήνα. Αν το εισόδημα το οικογενειακό είναι, ξέρω εγώ, βαριά λέω εγώ, 2.000 ευρώ το μήνα, που δεν είναι, ήταν τότε τα εισοδήματα τόσο, πώς πας και δίνεις ένα δάνειο. Και τώρα λοιπόν που εγώ θα χάσω το σπίτι μου, εγώ έχω την ευθύνη γιατί δεν πλήρωσα. Ας πούμε ότι έχω μια ευθύνη. Η τράπεζα τι ευθύνη έχει? Όχι μόνο δεν πληρώσατε, δεν αποδεσμεύεστε και που θα πληρώσετε ή θα σας το πάρουν το σπίτι. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι γίνεται στην Αμερική για κάποιους τύπους δανείων, το δάνειο δεν εξαρτάται από το ακίνητο. Άρα, συνεπώς, εάν τυχόν δεν μπορεί να αποπληρωθεί, εξαρτάται από την τύχη και την αξία του ακινήτου. Το δάνειο σας δεσμεύει συνολικά. Άρα, δηλαδή, ακόμα και αν σας το πάρουν το σπίτι, τα υπόλοιπα εξακολουθείτε να τα χρωστάτε, αν δεν υπάρχει κούρεμα του δανείου. Άρα, εδώ έχουμε μια τεράστια πλειοψηφία του κόσμου δεμένους χειροπόδαρα από τις τράπεζες εκείνες, οι οποίες γιγάντωσαν τα κέρδη τους όλο το χρονικό διάστημα πρώτης κρίσεως, με όλα αυτά τα προϊόντα τα δανειακά τα οποία δίνανε, πολλά από τα οποία ήταν και επισφαλή. Η μεγάλη φούσκα των ακινήτων και στην Αμερική, και στην Ευρώπη, στην Ιρλανδία χαρακτηριστικά, αλλά και στην Ελλάδα, που είχαμε μια αύξηση της τιμής των ακινήτων 339%, είναι ένα φαινόμενο που ακριβώς οδήγησε στο να έχουν τεράστια κέρδη οι τράπεζες, να δεσμεύουν τις περιουσίες των ανθρώπων που πηγαίνουν και ζητάνε ένα δάνειο. Σε πολλές περιπτώσεις δίνανε επισφαλή δάνεια. Μάλιστα, μία από τις πιο γνωστές και εταιρείες στην Ισπανία, η οποία έδινε αυτά τα δάνεια, τις υποθήκες σκουπίδια όπως τις λένε εκεί, τις προάλλες είχε έρθει και για να κάνει και ένα πληστηριασμό εδώ στο Περιστέρι. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι τότε με αυτή την πρακτική της δανειοδότησης, της αθρώας δανειοδότησης, κερδίζανε οι τράπεζες. Αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση και μετά το μνημόνιο, όπου εξακοντίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η αδυναμία εξυπηρέτηση των δανείων, γιατί το 2008 5% ήταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όχι, ναι, τώρα, ποσοστό, ακριβώς, όχι τώρα που έχουν φτάσει τα δυσθεώρατα ποσά τα οποία έχουν φτάσει, από 5 δις τα 109,5. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με τις ανακεφαλαιοποίησεις περάσανε, αυξήσανε και το δημόσιο χρέος, πληρώσαμε εμείς ως φορολογούμενοι και μέσω του δημοσίου χρέους και με όλη αυτή την ηφαισιακή πολιτική που ακολουθήθηκε, όλη αυτή τη διαδικασία να σωθούν οι τράπεζες που είχαν κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, και σήμερα έρχονται πια να λαιλατίσουν πλήρως ό,τι έχει απομείνει από τη λαϊκή περιουσία. Αυτό είναι αυτό το οποίο βλέπουμε με το ζήτημα κόκκινα δάνεια, και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τους πληστηριασμούς. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ και κάτι ακόμα. Αυτός ο προβληματισμός που θέσατε είναι ένας προβληματισμός ο οποίος ενοχοποιεί κάθετα και σφυροκοπείται με αυτό καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πολίτης. Δηλαδή, δεν τα σκέφτηκες, κύριε? Πώς τα σκέφτηκα? Όχι, εγώ όταν πήρα ένα δάνειο. Εγώ είπα το εξής. Λέω ότι εγώ είμαι αφελής καταναλωτής. Σύμφωνοι. Και πάω και παίρνω το δάνειο. Σύμφωνοι. Είναι το ίδιο αφελής και η τράπεζα που από πίσω έχει μια ολόκληρη στρατιά, ένα οικονομικό επιτελείο. Πώς μου το δίνεις εμένα το δάνειο? Μα ενοχοποιεί. Η ευθύνη της τράπεζας που είναι? Δανειολήπτη στο ότι. Να συμπληρώσω. Λοιπόν, ενοχοποιεί το δανειολήπτη γιατί σε μια ομαλή περίοδο ο δανειολήπτης που έστω έκανε ένα βήμα που δεν ήταν τόσο σόφρον, θα μπορούσε ακόμα και να πουλήσει το σπίτι του, εφόσον έβλεπε ότι δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει την υποχρέωσή του, θα μπορούσε να το πουλήσει σε μία τιμή παρόμοια με αυτή που το αγόρασε, ναι, και να μείνει με ένα μικρό υπόλοιπο χρέος ή και να κερδίσει. Από την περίοδο όμως του 2010 και μετά, που έπεσαν όλα, μειώθηκαν οι μισθοί, έχουμε ανεργία τρομακτική, δεν υπάρχουν, έχουμε φορολογία διπλάσια, έχουμε ανατίμηση, ότι ο αριθμός έχει ανέβει φοβερά, δεν ψωνίζει με τα ίδια χρήματα τα ίδια πράγματα, είναι επόμενο ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης. Θα πρέπει δηλαδή και οι πολίτες οι ίδιοι, εγώ το συναντώ καθημερινά στο γραφείο μου και ο συνάδελφος υποθέτω το ίδιο. Έρχονται οι άνθρωποι ενοχοποιημένοι γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Μα πώς να πληρώσουν, από τη στιγμή που όλοι οι παράμετροι πάνω στην οποία είχαν βασίσει, είτε πολύ μετρημένα, είτε
με μία μικρή επιπολαιότητα, λίγο παραπάνω ας πούμε, είχαν πάρει ένα δάνειο, ήταν μετρημένα ακόμα και για την κακή συνθήκη. Να χωρίσουν με τη γυναίκα τους ή να συμβεί κάτι με τη δουλειά τους κτλ. Ποιος πίστευε ότι μπορεί να μείνει χωρίς δουλειά 3 χρόνια, 4, 5. Και παραπάνω. Έτσι, και παραπάνω. Κύριε Κουτουλάκη, κάντε μία μικρή έτσι, παρέμβαση για να πάμε και μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξανέχετε. Άκουσα με. Μάλλον βάλτε μία ανωτερία να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Λοιπόν, πάλι εδώ, κύριε Κουτουλάκη, ο λόγος εσάς. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ζούμε ζωφερές καταστάσεις. Η ελληνική κοινωνία είναι όντως στο κόκκινο, δεν είναι μόνο τα δάνεια το μόνο θέμα. Είναι στοχοποιημένος ο Έλληνας πολίτης, η ελληνική οικογένεια, με την έννοια ότι ο ένας στους δύο δεν εργάζεται. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει. Εκεί τουλάχιστον είναι τα πραγματικά μεγέθη, άσχετα ότι λένε 6 στους 10. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ανέργους. Έμφυα λοιπόν, έκτακτη φόρη, φόρη επιδεύματος, τρομακτική δείκτες ανεργίας, ανάπτυξη ούτε καν στο όνειρό μας. Σε βάθος χρόνου λοιπόν, αυτό που είπατε προηγούμενο το ερώτημά σας, κάποτε έδιναν οι τράπεζες, γιατί πολύ ορθά υπόθηκε ότι δεν δίνουν από το 12 και μετά. Τότε δίδανε σε ορισμένους, η χειδαιότητα της γραφειοκρατίας ήταν και τότε πρώτο χαρακτηριστικό και σήμερα. Σε έναν απλό πολίτη ζητούσαν τα πάντα, στον αρεστό της πολιτικής, στον φίλο του έχοντος την εξουσία, κόμματος και κυβερνήτου, ευκολότερα. Και είχαν γίνει τράπεζες, μερικές εξ αυτών μάλιστα, ήταν αν θέλετε και χώρος τακτοποίησης συμμετέρων και σε άλλα θέματα εργασιακά. Ας ψάξουμε λοιπόν τα μεγάλα δάνεια που δόθηκαν σε πολλούς και τα οποία δεν μπορούν να εισπραχθούν και ας δούμε ένα άλλο κομμάτι, ότι ο άνεργος άνθρωπος, δεν μοιάζουν καταρχάς όλες τις περιπτώσεις. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά μέσα στην κοινωνία που κινούμε και στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, διότι τα προβλήματα είναι όμοια, μπορεί να μην είναι αριθμητικά ίδια, στατιστικά ίσα, αλλά σε όλη την χώρα σας πληροφορώ ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ναι, με συγχωρείτε, είναι τεράστιο. Για ποιο λόγο? Διότι η τράπεζα αυτή τη στιγμή κινεί τους μηχανισμούς, τους εξοντοτικούς για την οικογένεια, για τον πολίτη, για τον ελεύθερο επαγγελματία, για τον βιοτέχνη, για τον πατέρα που δεν έχει να ταΐσει το παιδί του, να το στείλει στο σχολείο. Όταν κόβεται το ρεύμα στους περισσότερους, υπάρχει μια κατάσταση, ο ένας κοιτάζει τον άλλο στον δρόμο εχθρικά. Αυτό παρακολουθώ εγώ. Δεν μπορεί σήμερα λοιπόν, πουλώντας τα πάντα, διότι τι ζητούν οι ξένοι? Είναι άκρως πολιτικό το ζήτημα. Σε βάθος χρόνου έχουν ευθύνες εκείνοι που έκαναν αυτή την κατάνοια στη χώρα μας, χαρακτηριστικό πρώτο σημείο έφεραν τη χώρα μας να είναι ανθυποαπικία. Δεν φταίνει οι πολίτες επειδή ψήφισαν κάποιους. Έχουν την πολιτική ευθύνη της ψήφου, αλλά όμως δεν φταίνει εκείνοι, διότι άλλοι διαχειρίστηκαν τις τύχες του. Φτάσαμε σήμερα λοιπόν ένα βήμα προέδρους. Είμαστε στο ευρώ, δεν είμαστε στο ευρώ. Άλλοι ακροβατισμοί. Σήμερα, όταν δίνουμε στις τράπεζες χρήματα από τα δάνεια τα οποία παίρνουμε, δεν πάει τίποτα στην πραγματική οικονομία. Τίποτα. Πληρώνουμε δόσεις, τα κρατούμε τις τράπεζες, σώζουμε 5-10 τραπεζίτες. Στη χώρα μέσα, στον απλό πολίτη, στον βιοτέχνη, στον αγρότη, στον ελεύθερο επαγγελματία, δεν δίνουμε τίποτα. Παθογένειες δεν πατιούνται. Παθογένειες δεν θεραπεύονται. Το κράτος θέλει νοικοκύρεμα. Οι ξένοι σε αυτά τα σκληρά μνημόνια τα οποία υπέγραψαν κάποιοι ζητούν να είμαστε συνεπείς. Αλλά όχι όμως μια ζωή να είναι ο απλός πολίτης αυτός που κινδυνεύει το σπίτι του, το εξυλαστήριο θύμα. Οι έχοντες, οι λίγοι, δεν τους αγγίζει κανείς. Οι πολλοί που δεν έχουν, καλούνται και πάλι. Και όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, η Ένωση Κεντρών, εμείς πολιτικά λέμε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πειραχθεί η πρώτη κατοικία. Δεν πρέπει να, για ασήμαντα ποσά ή με τέτοια τεχνάσματα νομικά, να παίρνει τράπεζα ή οποιοδήποτε ή το κράτος το σπίτι και το βιός του άλλου και να το πουλάει σε ξένα φαντ σε οποιοδήποτε με καλούς όρους και λιγότερα χρήματα. Ναι, γιατί δεν κάνουν μια διευκόλυνση λοιπόν? Η πρώτη κατοικία και βγάζει όλους τους υπόλοιπους απ' έξω. Δεν βγάλαμε κανένα απ' έξω. Λέμε, αλλά. Αναφέρεστε μόνο στην πρώτη κατοικία. Όχι, εσείς. Ξεκαθάρισα. Όχι, λένε κάποιοι ότι δεν πειράζουμε την πρώτη κατοικία. Εμείς λέμε ότι πέρα από την πρώτη κατοικία σε όλα τα προβλήματα. Δεν πειράζουμε. Εμείς ως κόμμα είναι πολιτικές θέσεις. Είναι πολιτική θέση. Να προστατεύονται οι άνθρωποι και όσοι να εξετάζονται οι περιπτώσεις και η τράπεζα να είναι φιλικά κείμενη, να ακούσει και όχι να δώσει σε ξένα φαντ
τα κόκκινα δάνεια ή τις οποιασδήποτε απαιτήσεις. Μία ανωτελεία, γιατί θέλω να πω σε αυτό που είπατε και που είπε και ο κ. Κουδουλάκης για το ότι υπάρχουν και κάτι που δεν πληρώνουν. Και μάλιστα είναι αυτοί οι λίγοι. Έχω λοιπόν μπροστά μου μια δήλωση του κυρίου Αλεξιάδη, ο οποίος είπε ότι, πρώτα απ' όλα λέει ότι δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να μπούμε στη διαδικασία πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας, όμως παρακάτω σε αυτή τη δήλωση λέει ότι δεν είναι δυνατόν να θέλει κανείς να προστατεύεται πρώτη κατοικία αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, ο ιδιοκτήτης της οποίας έχει μεγάλα εισοδήματα και χρήματα σε θηρίδες, αλλά χρωστάει στο δημόσιο. Αν κάποιοι λέει κάνουν κινητοποιήσεις για να προστατεύσουμε μεγαλοφιλέτες που χρωστούν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έχουν 5 διαμερίσματα, απόλυτα κρίνονται, είπε, χαρακτηριστικά. Γιατί δεν τους βγάζεις? Εδώ λοιπόν τώρα εγώ τι θέλω να πω. Σπηλώνει τους υπόλοιπους, με συγχωρείτε. Μέσα σε αυτό υπάρχει μια αλήθεια. Σίγουρα πίσω από ένα μεγάλο ψέμα κρύβεται πάντα μια αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χρωστάνε πολλά, έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα τα πληρώσω, και δεν θα τα πληρώσω όχι γιατί δεν έχουν, έχουν και δεν θέλουν να τα πληρώσουν, και είναι και αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν οι άνθρωποι να τα πληρώσουν. Πρέπει λοιπόν αυτό να το βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Να δώσουμε μερικά στοιχεία όμως για την πραγματικότητα, τι ακριβώς συμβαίνει. Επειδή παρακολουθούμε τους πληστηριασμούς 3 χρόνια τώρα και επειδή βλέπουμε τα δελτία τα οποία βγαίνουν κάθε εβδομάδα, βγαίνουν τα δελτία του πληστηριασμού. Λοιπόν, αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι ούτε το ένα της χιλής. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι για οφειλές από 500 ευρώ μέχρι 200.000. Και μάλιστα τώρα έχουμε και άλλο κόλπο. Βγαίνουν μπροστά ιδιώτες, οι οποίοι βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητο για ελάχιστα λεφτά και από πίσω περιμένουν βάρη τραπεζών για να πάρουν το σπίτι από πλάγια πλευρά. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν τα κάνουν μόνο οι ντόπιοι. Αυτά τα πράγματα τα επιβάλλουν, πολύ σωστά το είπατε, οι ξένοι. Αλλά ποιοι είναι οι ξένοι? Οι ξένοι είναι οι φίλοι μας, οι δανειστές. Οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να πάρουν την περιουσία των σπιτιών? Τα λεφτά τους θέλουν να πάρουν. Δεν θέλουν τα λεφτά τους. Τα λεφτά τους τα έχουν πάρει επανειλημμένες φορές. Και μην ξεχνάμε ότι με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τα κόκκινα δάνεια υποτίθεται ότι είναι περίπου στα 100 δις και αυτοί πήραν 240 δις. Μαζί με τις εγγύησεις. Για καθίστε λίγο. Δεν θέλω να σας διακόψω, αν μου επιτρέπατε. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν τα λεγόμενα κοράκια που ακολουθούν κάποιους στις συμβάσεις που έγιναν, τα λεγόμενα μνημόνια, όπως θέλω να θα πούν τούτοι εδώ σήμερα, με τους τροϊκανούς, με τους φίλους, δανειστές, επενδυτές, όπως θέλω να τους πούνε. Κατακτήτες. Τα έκαναν κυβερνήσεις. Αυτό τους ζητάνε τα λεφτά. Και συνέπεια σε αυτά που υπογράφουν. Από ποιους? Από και εγώ γουλάκι. Βάζουν μπροστά τη βίλα για να κρύψουν την υπόλοιπη Αθήνα. Έτσι. Γιατί δεν μιλάτε για την Αγροτική Τράπεζα? Γιατί ποιος σας είπε ότι δεν μιλάμε για αυτήν? Τι θα γίνει με την Αγροτική Τράπεζα, παραδείγματος χάρη? Και εκεί έγινε φλέγκο. Μισό λεπτό, λίγο, γιατί δεν θέλω να ξεφύγει η συζήτηση. Τώρα ούτε να πάμε στην τι έγινε με την Αγροτική Τράπεζα και με όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Υγιείς σε πληστηριασμούς. Ακριβώς. Και δεν είναι πρώτη κατοικία. Δεν είναι. Όμως ο κόσμος που μας παρακολουθεί θέλει να δει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που πιθανόν τώρα να μην έχει, αλλά είναι εν δυνάμει. Όλοι έχουν κάθε μέρα. Να μπούμε στην διαδικασία του πληστηριασμού. Θα πούμε γιατί θα γίνει, θα πάμε σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τώρα πρόβλημα. Υπάρχουν δύο κίνδυνοι εν όψη. Έρχονται. Τα funds που θα αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια και τα πράσινα, ήδη έχει νομοθετηθεί το πλαίσιο, και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που τους αναμένουμε από μέρα σε μέρα. Ναι, εντάξει, έχουν πει από το 2016 ήταν να γίνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι σημαίνει λοιπόν, γιατί τώρα εδώ οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, κύριε Σαραφιανέ, σημαίνει ότι ούτε οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιες κινητοποιήσεις και αυτοί απεργούν, έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους. Όχι, όχι. Περισσότεροι, τουλάχιστον ο σύλλογός τους ήταν προχτές.
δηλώνουν, αλλά δεν δηλώνουν. Αλλά είναι και κάποιοι που δεν απέχουν. Εγώ λέω μπράβο. Εντάξει, σίγουρα. Η λεγόμενη πληστηριατζίδα. Δεν είναι και πολλοί, πρέπει να ξέρετε. Είναι ελάχιστοι. Όμως και ο πληστηριατζής θα τον ξεπεράσουμε και τον συμβουλεογράφο θα τον ξεπεράσουμε και τον δικηγόρο θα τον ξεπεράσουμε και εμάς θα ξεπεράσουν με τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με ένα κουμπάκι το σπίτι, η επιχείρηση χάθηκε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πώς είναι? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή νομοθετικό πλαίσιο για το πώς θα λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί δεν έχουν. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το μόνο που λέμε ως ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς προς το παρόν είναι οι ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις των πληστηριασμών στα σχετικά, στις σχετικές ιστοσελίδες. Έχει περάσει το τρίτο μνημόνιο. Ετοιμάζεται. Και ετοιμάζεται. Προετοιμάζεται. Αυτό και είναι έχει δεδομένο. Έχει περάσει και στον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Προετοιμάζεται και σε επίπεδο. Στον κώδικα έχει περάσει η ηλεκτρονική κοινοποίηση. Προετοιμάζεται και σε επίπεδο πλατφόρμας. Και ηλεκτρονική. Προετοιμάζεται και σε επίπεδο πλατφόρμας και θα πρέπει να προετοιμαστεί μετά και το νομικό κομμάτι, το οποίο σχετίζεται ήδη με τη διαδικασία που ακριβώς θα γίνεται. Και τι ακριβώς θα κάνει ακριβώς αυτό. Θα... Το τεράστιο ζήτημα ότι από εδώ... τη στιγμή που θα, αν κάποιος θα χρωστάει κάπου στο δημόσιο, μισό λεπτό. Είναι ένα νέο λογισμικό πραγματικά που όταν θα περνάει η ημερομηνία πληρωμής κάποιου φόρου, αυτό αυτόματα θα το καταχωρεί και θα δίνει εντολή από την εφορία, θα δίνεται εντολή αυτόματα να γίνονται οι κατασχέσεις χωρίς, δηλαδή θα πηγαίνουν στα δικά... κατασχέσεις βέβαια, όχι τον πληστηριασμό. Ναι, αλλά στις κατασχέσεις περιλαμβάνουμε μισθό, κατοικία, επιχείρηση, τα πάντα, έτσι. Βεβαίως. Χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Περάσει την ημερομηνία που πιθανόν να έχει γίνει ο διακανονισμός 15 του μήνα, εγώ θα δίνω 100 ευρώ, πάει 16. Μα τέλει. Και τώρα, αν με επιτρέπετε, και τώρα δεν παίρνουν, είτε έχει διακανονίσει κάποιο. Ναι, τώρα τουλάχιστον μεσολαβεί μια φυσική παρουσία. Όχι, κάτι πρέπει να λάθος. Κάνει. Και σήμερα, αν είσαι ένα λογαριασμό χρήματα και χρωστά και δεν έχει διακανονίσει. Στο μισθό. Στα μισθό όπου έχουν δηλωθεί από παλιά ή ακατάσχετοι. Ετοιμάζουν λοιπόν στη Βουλή να μα δώσουν μια συναλλογική. Όχι, μισό λεπτό μιλάει ο κύριο Σαραβιανό. Μιλάμε μεταξύ των κατασχέσεων, οι οποίε μπορεί να αφορούν του μισθού, του λογαριασμού. Μπορεί να αφορούν τα σπίτια, που είναι μία διαδικασία, και από εκεί και πέρα μετά η εκπληστηρίαση του σπιτιού είναι μία δεύτερη διαδικασία, στην οποία μέχρι τώρα αυτό το οποίο είχαμε ήταν το βασικό στοιχείο της δημοσιότητας και της εγγύησης, έστω μέσω ενός δημόσιου λειτουργού όπως ήταν ο συμβολογράφος, ότι αυτή η διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε μία πλήρη καταπάτηση δικαιωμάτων. Με πολλά προβλήματα, διότι αφενός μεν με το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας που ετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά και ψήφισε η νυν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έχουν μειωθεί τα ενδικά μέσα κατά όλων αυτών των πράξεων. Πέραν του γεγονότος ότι έγιναν οι καλύτεροι, οι περιστοί που παίρνουν τα περισσότερα χρήματα, έγιναν πια ως προνομιακοί πιστωτές οι τράπεζες σε βάρος των εργαζομένων, ναι, και του δημοσίου. Οι οφειλέτες βάζουν δημόσιο ταμεία και τράπεζες. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν εδώ είναι ότι αν βγει μια τέτοιου είδους διαδικασία, η οποία θα είναι πέρα από κάθε εγγύηση δημοσιότητας, θα μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι πέρα και από, από κάθε συνταγματικό όριο και στο οποίο θα πρέπει τα κινήματα αυτά τα οποία ήδη τώρα δίνουν τις μάχες και καλά τις δίνουν, θα πρέπει να δώσουν ακόμα μεγαλύτερες δεν θα έχουν για να λόγο, όμως, να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Δεν θα μπορούν να σταματήσει εν τη γενέση, γιατί αν γίνει μετά δεν θα έχει το λόγο. Ρωτήστε τους νομικούς ότι προβλέπεται εκτιμητής. Και τι δικαιώματα έχει αυτός ο εκδηλωτής. Δεν βγαίνει στο σπίτι από ό,τι ξέρω που δεν είμαι νομικός. Για να τα δούμε λίγο. Με άδεια εισαγγελέα μπαίνει μέσα στο σπίτι να το εκτιμήσει. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να μπαίνει στο σπίτι, να το δει και να το εκτιμήσει. Ό,τι ώρα να είναι. Διάβασα ότι τώρα αυτό το. Αλλά δεν το αλλάξανε. Δεν το αλλάξανε. Υπάρχει. Το διάβασα. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Είναι στο. Άλλη διαδικασία. Είναι στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Όπως επίσης μια εβδομάδα πριν λέει, θα πρέπει μπορεί ο ενδιαφερόμενος, αυτός που θέλει να το αγοράσει, να το επισκεφτεί. Όχι. Αντιλαμβάνεστε τι θα αντιμετωπίσει αυτό. Μια εβδομάδα πριν θα γράφει ο δικαστικός επιμελητής ότι
ότι μετράνε αντίστροφα οι μέρες, όποτε θέλει να φέρει και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, δηλαδή να έχεις το παιδί σου, ένα άρρωστο, εσύ να ξεκουράζεσαι, κάτι να κάνεις, να γίνει το σπίτι σου κοινώς μια πλατεία. Να το πω έτσι. Αυτό είναι. Μπαίνει ο καθένας ο οποίος δεν απαράδεκτο. Αυτό είναι. Επιλικώ απαράδεκτο. Αυτό άλλο που έρχεται. Στην αυτοματοποίηση της εκπληστηρίασης. Διότι εντάξει. Υπάρχει ο κώδικας λοιπόν πολιτικής οικονομίας, ο οποίος προβλέπει το άρθρο 993 και λέει πώς γίνεται η εκτίμηση του ακινήτου. Λέει ότι ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να μπει μέσα, να δει το σπίτι για να το εκτιμήσει. Και έχει βγει και ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο λέει ότι το ακίνητο εκπληστηριάζεται στην αγοραία του αξία, ενώ μέχρι τώρα ήταν στην αντικειμενική κτλ. Λοιπόν, στην αγοραία του αξία, τι σημαίνει αυτό, ο κύριος είδε από τη στιγμή που δεν έχουμε εκτιμάτα αγορά. Έχουν απαξιωθεί όλα τα ακίνητα και την εκτίμηση θα την κάνει ειδικός πραγματογνώμονας, τον οποίο θα πληρώνει σε κατάληξη ο οφειλέτης. Θα φορτώνεται και με τα έξοδα της εκτίμησης της αξίας. Δες εις βάρος του πληστηριαζόμενου. Έτσι. Λοιπόν, ο πληστηριασμός τώρα, το που πώς θα γίνεται... Που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται, υπάρχουν εκτιμητές ήδη από τώρα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Σώμα, και υπάρχει δηλαδή ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη καινούργια αγορά πια και που αποκερδίζει. Δεν έχουμε ακόμα ακούσει ότι μπαίνουν σε σπίτια που λένε. Πάντως εκτιμήσεις γίνονται. Πάντα έμπαινε ο δικαστικός επιμελητής αν ήθελε. Βέβαια, προφανώς δεν θέλουν, γιατί δεν έχει ακουστεί σε μέσα στα τα δικά μας. Φοβήθηκαν οι δικαστικοί επιμελητές, το είχαν βάλει ζήτημα και το είχαν και λόγο για την απεργία τους. Δεν θέλαν να μπαίνουν μέσα στα σπίτια, φοβόντουσαν και καλώς φοβόντουσαν. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα σταθμίσει αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτόν τον λόγο εφήβραν και κάναν τον ορισμό του πραγματογνώμονα και για να έχουν κάποιοι τέλος πάντων που θα είναι σε αυτόν τον πίνακα των πραγματογνωμόνων έσοδα, ή οι μέτεροι ή όποιοι τέλος πάντων, και για να βγάλουν από πάνω την ευθύνη από το δικαστικό επιμελητή. Να μην στοχοποιηθεί ο δικαστικός επιμελητής. Να μην στοχοποιηθεί και ο συμβολιογράφος. Να σας πω κάτι, η ουσία αυτού του πράγματος κιόλας, γιατί αυτό είναι από 1η-1η του 2017. Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι τιμές πρώτη προσφοράς με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Από τώρα θα έχουμε τις εμπορικές, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση πληστηριασμών, γιατί πολλές τράπεζες περιμένουν ακριβώς αυτό το χρονικό σημείο, διότι η τιμή πρώτη προσφοράς θα είναι χαμηλότερη. 15.000. Και με τους επαναληπτικούς. Λοιπόν, για να έχουμε υπερθεματιστές. Στο δεύτερο διάλειμμα και λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό και πάλι εδώ. Λοιπόν, πάλι εδώ, ερώτημα. Τελικά προστατευόμαστε από πουθενά? Θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε ό,τι μπορούμε? Όχι, ούτε και την κύρια κατοικία. Η κύρια κατοικία των εμπόρων αυτή τη στιγμή θεσμικά, νομοθετικά, δεν προστατεύεται. Προστατεύεται μόνο των υπολείπων, δηλαδή των, αυτών που έχουν υπηρεσίες, των μισθωτών και των συνταξιούχων, εάν θέλουν να προσφύγουν στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και αν γίνει δεκτή η αίτησή τους. Εκ του νόμου, να υπάρχει νόμος, πλαίσιο, ούτε πρώτη κατοικία. Αν έχουν λεφτά να πληρώσουν τις δόσεις που βγάζει το δικαστήριο, και με τον καινούριο νόμο πια είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορείς να υπαχθείς στις διατάξεις. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, κύριε Κουτουλέ. Έχουμε σε εξέλιξη δύο θέματα σοβαρά. Και ο νόμος του Κατσέλη καταργείται και το 2018. Γιατί δεν καταργηθεί? Ότι όσοι είχαν μπει... Εάν δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση, ο πληστηριασμός προχωράει. Αν έχει καταθέσει απλά φάκελο. Υπάρχει τρόπο άμυνα. Μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Υπάρχει τρόπο άμυνα. Αυτό τώρα που λέει, γιατί είναι. Αυτό που λέει τώρα, γιατί είναι σοβαρό. Από τη στιγμή που έχει καταθέσει το φάκελο, να υπαχθεί στο νόμο για να βγεις στο δικαστήριο. Παγώνουν όλες οι διαδικασίες. Αν έχει ξεκινήσει πληστηριασμό, μπορεί να αμυνθεί με ένδικο μέσο στα πλαίσια του νόμου Κατσέλη. Με ένδικο μέσο τη διαδικασία. Για να υπαχθεί. Αλλά δυσκολέψανε τα πράγματα. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Και έχουν εξαιρεθεί και όσες κατοικίες είναι αξίας πάνω των 180 πρώτες κατοικίες, των 180.000 ευρώ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ, ας πούμε, που είμαι π.χ. αγρότης και έχω ένα χωράφι, δεν έχω σπίτι, έχω όμως ένα χωράφι, 50 στρέμματα και με αυτό ζω την οικογένειά μου. Γιατί αυτό δεν προστατεύεται. Φανταστείτε την αναδιάρθρωση τη αγροτική παραγωγή. Μα εντάξει, τώρα δεν θέλω. Μα το λένε μέσα στο μνημόνιο ότι θέλουν να συγκεντρώσουν την περιουσία την αγροτική. Δεν υπάρχει ο τουρισμό, δεν το κάνουμε τώρα. Το χωράφι δεν μα χρειάζεται. Όχι, μα χρειάζεται για γκολφ.
Θέλω να πω το εξής. Δεν προστατεύεται τίποτα, ούτε η αγροτιά, ούτε κανείς. Οι νέοι αγρότες δεν μπαίνουν στα ΕΣΠΑ διότι δεν τους θεωρούν μια οικογένεια που έχει δύο δωμάτια και έχει και ένα εστιατόριο και ένα χωράφι. Για να έχουμε, ας πούμε, και αυτό που λέμε τη στοιχειώδη παρουσία στα μικρά μη αστικά κέντρα στην περιφέρεια. Δεν προστατεύονται, δεν μπαίνουν σε προγράμματα, δεν είναι ανάπτυξη. Εδώ όλα έχουν πολιτική χρειά. Εάν δεν πατάσσονται πατογένειες, να μαζεύονται, υπογράφουν εύκολα. Ο κύριος Τσίπρας συναγωνίζεται τον κύριο Ερντογάν στις υπογραφές που δεν τηρούν για τα μεταναστευτικά και τα υπόλοιπα της σχέσης τους και έχει διώξει τις περισσότερες επιχειρήσεις στα Βαλκάνια. Σε λίγο θα του δώσουν και κανένα δίπλωμα στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, διότι έχουν πάει 500.000 εταιρείες εκεί. Ο απλός πολίτης που δεν υπάρχει μια θέση εργασίας στην ελεύθερη οικονομία, πάντως, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Από πού θα ζήσουν τα μαγαζιά, από έχουν πάει επιχειρήσεις εκεί, δεν σημαίνει ότι ο λαός που έχουν πάει επιχειρήσεις εκεί είναι σε ανάπτυξη. Ακούστε, έτσι, στη Βουλγαρία δηλαδή δεν μπορούν. Ο περιπτέρας να πάει να κάνει περίπτωση. Μα δεν μιλάω για αυτό. Ξέρετε όμως όλες αυτές τις επιχειρήσεις φεύγουν, κλείνουν θέσεις εργασίας εδώ. Δεν πάει κανείς ψωμί στο σπίτι του. Πώς θα πληρώσει, όπως πολύ γρήγορα θα είπατε. Από τα μνημόνια και την ύφεση λοιπόν. Γιατί δεν πατάς τις παθογένειες, δεν οικοκυρεύει τις πατάλες. Υπογράφει στόχους, τους οποίους εξετάζουν στο και πέντε όταν έρχονται θεσμοί εδώ. Και πάλι ρίχνουν όλα τα βάρη στους φτωχούς και αδυνάμους. Με τα κόκκινα δάνεια, με την αγροτική πόλη, θα είπατε, με το να του κατασχέτουν ηλεκτρονικά. Τώρα θα κατασχέτουν με ένα κλικ και, και τα 300 ευρώ και τα 300-500. Γίνεται ήδη. Και μου είπε χθες σε μια άλλη εκπομπή ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος ότι δεν γίνονται όλα αυτά. Και ρωτώ τους νομικούς και ειδικούς αυτό το θέμα. Γίνονται σήμερα σε μισθούς, σε συντάξεις, κατασχέσεις για μικρόποσα, ναι ή όχι? Γιατί θα μας τρελάνουν. Γίνονται εάν δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο οι άνθρωποι. Και ο απλός άνθρωπος στο χωριό που δεν ξέρει γράμματα μεγάλης ηλικίας δεν μπορεί να πάει. Το ακατάσχετο. Γιατί δεν έχουμε και μεταφορές στα περισσότερα μια χωριά. Είναι στη μοίρα τους οι άνθρωποι αυτοί. Βεβαίως. Ναι, άρα πολιτικές. Να έρθετε κύριε Κουτουλάκη μια Τετάρτη στα Ειρηνευδοκείο Κοροπίου. Να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Και πού να πούνε και πού είναι το δικαίωμα πλέον. Αλλά σε όλα τα ευτυχώς έχουν αναπτυχθεί οι κινηματικές. Να έρθετε να δείτε πώς γέρουν οι περιουσίες. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Θα έρθω και παρακολουθώ να μας ενημερώσετε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση με τα φάνης. Έχουμε ένα δάνειο αλφα ποσού, το οποίο μέσω της ανακεφαλοποίησης, το δάνειο αυτό το οποίο ήταν χαρακτηρισμένο κόκκινο, η τρύπα του έχει κλειστεί μέσω της ανακεφαλοποίησης στην τράπεζα. Σκεπάστηκε. Το δάνειο αυτό όμως, συνεχίζει η τράπεζα και το ζητά είτε μέσω εισπρακτικών εταιριών, είτε μέσω του τμήματος του αυτού που έχει η ίδια τράπεζα, από τον οφειλέτη να το δώσει. Δεν το δίνει, έρχεται λοιπόν το ΦΑΟ, ο ξένος επιχειρηματίας ή ο όμιλος των επιχειρηματιών. Και λέει η τράπεζα, αυτό το δάνειο των 20.000 ευρώ, στο δίνω για 10. Για 200 ευρώ. Για 200 ευρώ. 10, από 2% 5, 20, έως 10% της αξίας. Το δίνω. Από το είδος του δανείου, αν είναι στεγαστικά. Αν είναι καταναλωτικό, 50 ευρώ. Αν είναι καταναλωτικό, τίποτα. Ωραία. Και λέει λοιπόν τώρα ο όμιλος των επιχειρηματιών αυτών. Πάμε και ζητάμε τι? Το σύνολο της οφειλής ή τα λεφτά και κάτι της παραπάνω που έχει δώσει ο επιχειρηματίας? Και τα έξοδα. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα τώρα. Εγώ που έχω πάρει το δάνειο και το έχω χρησιμοποιήσει τέλος πάντων για αγορά κατοικίας. Έχω δώσει μέχρι σε ένα σημείο το εξυπηρετούσα. Και από τα 50 χιλιάρικα έχω δώσει τα 10. Το σπίτι μου βγαίνει στον πληστηριασμό, το χάνω. Αυτά τα 10 χιλιάρικα πετάξανε που έχω δώσει, γιατί τα έχω δώσει. Όχι μόνο. Εξαρτάται και από το αν η αξία του σπιτιού την οποία θα βγει στον πληστηριασμό καλύπτει το υπόλοιπο του δανείου. Γιατί αλλιώς θα προστάτευε και το υπόλοιπο. Και μην του φάνε και δεύτερο και ακίνητο που λέτε, με την ίδια αξία. Έχει μια λογική. Από τα 40 δώσαμε τα 10. Εδώ έχουμε περιπτώσεις όπου έχει πληρωθεί το σύνολο των τόκων και των χρεολυσίων. Γιατί πρώτα πληρώνουμε τους τόκους και τα χρεολύσια στις τράπεζες και μετά το κεφάλαιο. Και μετά το κεφάλαιο. Έχει πληρωθεί και το μισό κεφάλαιο. Δηλαδή το δάνειο έχει σχεδόν διπλοπληρωθεί από την ονομαστική αξία του δανείου. Μένει ένα υπόλοιπο και το βγάζουν σε πληστηριασμό. Και για να μην συζητήσουμε και για τις καταναλωτικές κάρτες. Που είχαν επιτόκια 17% και 18%. Αυτά τα συναντάμε κάθε φορά. Συγκληρώθηκαν και δύο φορές. Μου είπατε ότι. Έχετε ένα δάνειο 50.000. 50.000. Έχω δώσει τα 40. Έχετε δώσει. Μπορεί να μου βγάλουν το σπίτι για 10.000 και να χάσω και τα 40. Βεβαίως.
Και, και αν το σπίτι σας το πάρουν στα 20, θα χρωστάτε για 500 ευρώ, ακούω εγώ περιπτώσεις. Ήρθαν κάποιοι στο γραφείο μου μια μέρα και μου είπαν ότι για μια κλίση 500 ευρώ πήγα στην εφορία και έγινε έτοιμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάνω από 500 ευρώ. Στο Κοροπή συναντήσαμε μία εταιρεία την οποία και εμείς δεν τη γνωρίζαμε, την ψάξαμε για να τη βρούμε. Λέγεται PQH. Είναι μία εταιρεία η οποία πήρε την κακιά, το κακό κομμάτι της αγροτικής τράπεζας. Μάλιστα. Δηλαδή αγροτική γη. Βγάζει σε πληστηριασμούς ακίνητα που είναι και από την αγροτική αλλά και από τις υπόλοιπες συνεταιριστικές. Σε όλη την Ελλάδα. Κάναμε μία έρευνα. Ξέρετε σε ποιον ανήκει? Σε κάποιον Ορέστη Τσακαλώτο. Μην κάνετε τον συνειρμό. Σωστά θα τον κάνετε. Επειδή δεν πάσα τα λόγια μου, εννοείται ότι έχει σχέση με τον υπουργό. Δεν το λέω εγώ, έτσι έχει δημοσιευτεί. Παρακαλώ, ενημερώστε μας. Και λέω, δεν είμαι βουλευτής, είμαι επιλαχών. Αλλά όμως δεσμεύομαι να ενημερώσω την κοινοβουλευτική μας ομάδα και να τεθεί μια ερώτηση. Η χώρα βρίσκεται σε πλήρη οικονομική κατοχή. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει τα παιδιά της στο δρόμο και πεινάνε. Και αυτή τη στιγμή απειλούν να υπογράψουν μνημόνια ή να πάμε για εκλογές. Το ξέρετε αυτό? Λοιπόν, θα ήθελα. Η ουσία πάντως, αν μου επιτρέπετε, μία λέξη είναι το εξής. Και θέλω και, στιγμή... και την πολιτική τοποθέτηση. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε 209,5 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. 109,5 δις προς τις τράπεζες, 100 προς δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ. Με τέτοιο βαρύδι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, όχι ανάπτυξη. Έτσι, δεν υπάρχει πια δυνατότητα να μην υπάρξει μια τεράστια αναδιάρθρωση επιχειρήσεων αγροτικής γης και λαιλασία της λαϊκής περιουσίας. Αυτό λοιπόν, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα στην πράξη, χρειάζεται μια γενναία συσάχθεια. Συσάχθεια απόλυτη για τα χρέη των λαϊκών οικογενειών και γενναίες ρυθμίσεις για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και σε μια νέα πορεία. Η διαφορά όμως είναι το εξής. Ότι αν γίνει μια τέτοιου είδους γενναία συσάχθεια όπως χρειάζεται, αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες με το παρόν σύστημα θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση. Σε ποιο νομίζω? Λοιπόν, περιμένετε, γι' αυτό το λέω. Άρα, για να μπορέσει να υπάρξει πραγματική λύση του προβλήματος, πρέπει να σπάσουμε από αυτούς τους μηχανισμούς των μνημονίων και της καθυπόταξης σε αυτά του είδους τις διαταγές που μας έρχονται απ' έξω και να πάμε σε μια λογική που λέει εθνικοποιούμε τις τράπεζες, που σημαίνει σύγκρουση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σημαίνει ότι ξανααποκτούμε το δικό μας νόμισμα για να έχουμε μια νέα μορφή και να στηριχθεί η συσάχθεια και να έχουμε νέα ρευστότητα η οποία θα μπορεί να παραχθεί και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε με άλλο πια μοντέλο που θα βάζει μπροστά τα λαϊκά δικαιώματα, τις λαϊκές κατακτήσεις που χάσαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, να μπορέσουμε να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και να ακολουθήσουμε ένα δρόμο δύσκολο αλλά πραγματικά αξιοπρέπεια. Ένα σχόλιο. Μάλιστα, βεβαίως. Και τοποθέτηση. Για τοποθέτηση. Θεωρώ ότι όποιος θέλει αυτή τη στιγμή να βγάλει τη χώρα από το ευρώ με όλους αυτούς τους ακροματισμούς και πειραματισμούς και δεν διδάχθηκε από το ψάχνο στον Μπακού ή στην οπουδήποτε χρυσό για να στη συγκυβέρνηση του 2015, ακροβατεί. Το ότι θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπει τάξη μπορεί να βγει πιο εύκολα. Ούτε με εθνικοποίηση κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί στην ουσία πάλι στα μνημόνια είμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Η σύγκρουση αυτή θα κοστίσει χρήματα στη χώρα. Δεν θα υπάρχουν φάρμακα, δεν θα υπάρχουν άλλες παράμετροι. Στην Ιταλία. Αφήστε την Ιταλία. Αν θα φύγει και. Αυτό είναι το συμπεριωμένο που λέτε. Δεν είναι ισορροπούμενο. Ακούστε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τελειωμένο. Ακούστε. Να σας πω την άποψή μου λοιπόν σε αυτό. Θεωρώ το εξής, ότι θα μπορούσαν να παταχθούν οι παθογένειες. Κακώς είμαστε στο μνημόνιο, αλλά δεν μπορείς να ζητάς από το φτωχό όταν μπορείς να βρεις τα χρήματα που υπάρχουν από τους άλλους, να δώσεις κίνητρα, να δώσεις ανάπτυξη. Ούτε μία νέα αναπτυξιακή δραστηριότητα γίνεται στη χώρα μας. Αν πάμε και σε άλλο νόμισμα, όποιο γίνεται ποτέ, όποιος το κάνει αυτό βέβαια θα λογοτήσει. Την ίδια ώρα που είμαστε και στα capital controls και καταστρέφει και η χώρα, δεν χρειάζεται σηκώνει άλλους πειραματισμούς. Αν δεν γίνει ένας ορθολογικός τρόπος να μειωθούν οι δαπάνες, να μην δανειζόμαστε για να τρώμε τα λεφτά εδώ και εκεί, να πάμε μέσα από μια πρόταση που η Ένωση Κεντρών λέει, τι λέμε η Οικουμενική Κυβέρνηση, να βρούμε προσωπικότητες, να βρούμε και 5 συνισταμένες για την ανάπτυξη, μείωση των δαπανών, ναι, να πατάξουμε τις παθογένειες του δημοσίου, εκείνο όλη η πληγή, να σταματήσει η σπατάλη του χρήματος. Με το ιδιωτικό χρέος τι θα κάνατε? Ακούστε, για το ιδιωτικό χρέος που λένε
Ναι, είτε λέμε, θα το πώς θα το για, μιλάτε για ποιο τον, το εσωτερικό χρέος ή το ευρωπαϊκό χρέος. Το, το ιδιωτικό του Έλληνα πολίτη που ξεπουλιέται το σπίτι του. Μα και πάλι και που πρέπει, το πρέπει να προστατευτεί. Μα σας λέω πολύ απλά. Α, για να πιάσεις τους στόχους δεν είναι να βγάλεις το σπίτι του ανθρώπου στον αυτό. Νοικοκύρεψε τα χρήματα που δίνεις στους αναπληρωματικούς γραμματείς, στους βοηθούς γραμματείς, στους παρατρεχάμενους. Νοικοκύρεψε αυτά τα λεφτά. Σε ποιο βάθος χρόνου τα βλέπετε όλα. Σε ποιο βάθος χρόνου τα βλέπετε όλα αυτά. Μέσα σε ένα χρόνο ξεκινούν και είναι τα πρώτα βήματα. Και να πάμε και στους σε ένα χρόνο. Και εν τω μεταξύ πληστηριασμοί θα γίνονται ή δεν θα γίνονται. Γιατί να γίνονται. Να δοθεί να το δοθεί. Σας είπε κανείς ότι θέλουν να γίνουν πληστηριασμοί. Αυτή η ωραία εκατόν ακούστε ποιος. Ακούστε με. Ακούστε με. Με 153 βουλευτές να μετράει τα παιδιά. Ακούστε. Έρχεται και το όμορφη κυβέρνηση που λέτε. Εγώ δεν θέλω να είναι όμορφη. Θέλω να είναι ικανή. Εσείς αυτό λέτε. Να σας πω. Προτείναμε πολιτικές λύσεις με νέα σημεία ουσιαστικά τα οποία υλοποιούνται. Μέσα σε αυτό είναι. Δεν μπορεί να έχεις τόσες χίλιους τόσους πρώην βουλευτές οι οποίοι παίρνουν από 3 μέχρι 9 χιλιάρικα. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν ακίνητα όπως είπατε και δεν πληρώνουν και έχουν και 6-7 χιλιάδες σύνταξη. Δεν και ο άλλος παίρνει 300 ευρώ για 400. Πόσους τέτοιους έχουν? Πάνω από 80.000. 80.000 άνθρωποι. Και ξέρετε πόσους διπλοσυνταξιούχους με μεγάλες συντάξεις έχουμε? Και δεν τους έχει. Δεσμεύεστε τώρα. Δεν ενδιαφέρει το οικοκύριμα την κυβέρνηση. Την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει να μια κρατά την εξουσία. Θέλω να πάω και ως άλλος, δεν έχω πολύ χρόνο. Λοιπόν, κυρία Χαραλάμπους, θέλω την τοποθέτησή σας, την πολιτική τοποθέτηση του ΕΠΑΜ σε ό,τι έχει να κάνει. Έχουμε 2 λεπτά η μόνο και θέλω μας, να κλείσουμε και με τους... Η θέση μας ως ενιαίο πελαϊκό μέτωπο είναι ότι όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται μέσα στο ευρώ. Θα πρέπει, γιατί εν αρχή είναι το χρέος, αυτό να μην το ξεχνούμε. Το κύριο πρόβλημά μας είναι ένα χρέος που μας φορτώθηκαν, το οποίο είναι παράνομο και καταχρηστικό και θα πρέπει να το καταγγείλουμε στον ΟΗΕ και να το διαγράψουμε όλο. Και στη συνέχεια να παγώσουμε το ιδιωτικό χρέος ώστε να ελεγχθεί και να γίνει εκαθάριση των τραπεζών. Δεν θέλουμε εθνικοποίηση τραπεζών γιατί εθνικοποίηση σημαίνει ότι παίρνουμε και τα χρέη των τραπεζών, οπότε πάλι θα έχουμε βρόχο στο λαιμό. Θέλουμε έλεγχο των τραπεζών μέσω εκαθαριστών. Θα είναι παγωμένα τα δάνεια και από αυτά θα διαγραφούν εκείνα τα οποία είναι πολιτών αδυνάμων και τα άλλα τα θαλασσοδάνεια θα πρέπει να λογοδοτήσουν και αυτοί που τα λάβανε και αυτοί που τα δώσανε. Όσον αφορά δε, θα πρέπει να θεσπιστεί εθνικό κρατικό νόμισμα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η αγορά και ο ιδιώτης να ξανακυλήσει, να κυκλοφορήσει το χρήμα, να μπορέσει να αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα πολίτη, γιατί χωρίς εισόδημα βλέπετε τι παθαίνουμε. Συνεχώς κατρακυλάει η οικονομία μας. Και να γίνει συντακτική εθνοσυνέλευση ώστε όλα αυτά να διασφαλιστούν με ένα καινούριο σύνταγμα. Κύριε Πολίτη, κύριε Κατακόπουλε, έχουμε ένα λεπτό να πάμε και να κλείσουμε. Μισό λεπτό και κλείνω. Λοιπόν, βαρέθηκα το σώσιμο από το 2002. Το βαρέθηκα. Γι' αυτό κατέβηκα στα ειρηνοδικεία. Και είμαι κάθε Τετάρτη εκεί. Και καλό και τον κόσμο να έρθει κάθε Τετάρτη εκεί. Εκεί θα δει την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν θα πείτε μία λέξη, θα πείτε πολλές, γι' αυτό λέω. Όποιοι θέλουν να βγει η χώρα από το ευρώ, ας αναλογιστούν τι λένε, τίποτε άλλο. Εντάξει. Όσοι πάντως θέλουν να μείνει, ακριβώς θέλω. Άλλη μία θα μας δώσει και εγώ θα ήθελα πάντως να συγχαρώ όλους αυτούς τους πολίτες που έχουν πάρει την απόφαση να δίνουν κάθε Τετάρτη το ραντεβού στα ειρηνοδικεία. Και να συνταχθεί. Εκφράζουν μια βασική κατεύθυνση αλληλεγγύης, την οποία τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ και έχουν και αποτέλεσμα. Και αυτό είναι και το νόημα το οποίο πρέπει οι τηλεθεατές να καταλάβουν και ότι μπορεί να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα κάποιοι από εμάς ή οι περισσότεροι από εμάς, όμως θα πρέπει να δίνουμε το παρόν εκεί για να βοηθήσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Με καλύψατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να κατευθυνόμαστε σε μια λύση. Ωραία. Η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει τις ζωές όλων μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Το θέμα των πληστηριασμών θα το έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Την άλλη Δευτέρα στις 10 η ώρα θα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ.